και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των ονόμαν ειν. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη Αγία αυτού τριμέρου εγκέρση. Προσκυνούμεν αυτού τη τριμέρου εγκέρση. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου. Μέσα από την καρδιά μου. Να πω όλες μου τις ευχές και να κάνω όλες μου τις προσευχές. Να είστε πάνω απ' όλα γεροί. Είναι οι μέρες τούτες εδώ που περνάμε και είναι προς το τέλος τόσο ανάγκη να κάνουμε την ευχή και την προσευχή να είμαστε γεροί. Γεροί, γεροί. Γεροί στην καρδιά, γεροί στην ψυχή, γεροί στο μυαλό, γεροί στον οργανισμό μας. Να μην υπάρχει τίποτα που μπορεί να μας χαλάσει. Και δεν θα μας χαλάσει αν είμαστε αγαπημένοι. Τούτος εδώ λοιπόν ο Θεός της αγάπης που ήρθε εδώ στη γη και σταυρώθηκε για μας και απέθανε για μας. Απέθανε για μας. Αλλά στο τέλος όμως αναστήθηκε για μας. Αυτός λοιπόν ο Χριστός να σας συνοδεύει πάντοτε στη ζωή σας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο σίγουρο σε αυτήν τη ζωή. Κάθε μέρα μας το αποδεικνύει η ίδια η ζωή. Ότι η αγάπη, η αγάπη, η αγάπη είναι αυτή η οποία μπορεί να μας συνοδεύει, να μας φτιάχνει, να μας δυναμώνει, να είναι τέτοια και τόσο δυνατή που να μην φοβόμαστε τίποτε. Ο ίδιος ο Παύλος το λέει, η αγάπη έξω βγάζει το φόβο. Όταν έχουμε αγάπη, όλος ο φόβος φεύγει έξω. Πόσες ιστορίες αγάπης άκουσα αυτόν τον καιρό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά και πόσες ιστορίες πόνου άκουσα αυτόν τον καιρό. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Και όσες φορές γονάτιζα ή όσες φορές γονάτιζαν σπουδαίοι άνθρωποι για τον πόνο που τους έλεγα, είδα τα αποτελέσματα. Είδα πόσο εύκολα οι Άγιοι κατεβαίνουν εδώ κάτω στη γη. Γεννούσε προχθές ένα από τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα. Παιδάκια στην ηλικία, κάνανε παιδάκι δικό τους. Και μπήκανε, περίμεναν, έφτασε στο τέλος και ο τελευταίος τους μήνας. Και μπήκανε μέσα, δεν γίνεται άλλο, τους λέει ο γιατρός. Θα είσαι μέσα εδώ στην κλινική. Λέει κάποια στιγμή,
πήρε τέτοια θέση το μωρό που δεν το γλιτώνει στο χειρουργείο και την πάνε να τη βάλουν στο θάλαμο για να ετοιμάσουν το χειρουργείο. Και βλέπει στο θάλαμο μία εικονίτσα πάνω από το κρεβάτι, μόνο σε αυτό το κρεβάτι, να είναι ο Αρχάγγελος. Εκείνος ο Αρχάγγελος που και ο παπάς σας λατρεύει πολύ. Το παιδί θα το λέγανε και θα το πούνε στο όνομα του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Και ξαναπάει να δει ο γιατρός σε τι κατάσταση είναι το μωρό για να ετοιμαστούν για το χειρουργείο. Και τους λέει, είμαστε έτοιμοι, κάνε μία προσπάθεια και το μωρό μπορεί και να βγει, αλλάξαν όλα. Τέλος το χειρουργείο. Και με μία προσπάθεια το μωρό βγήκε. Την ίδια στιγμή όμως μια άλλη μου παρέα που περίμενε ένα νέο καταπληκτικό να γίνει μια θεραπεία σε ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, πήρε το νέο ότι το εγκρίνουνε, λέει, όλη τη θεραπεία δωρεάν. Δεν υπάρχει πιο ακριβή θεραπεία στον κόσμο από αυτήν. Αυτά έγιναν προχθές. Και λέω, θα τα μαζέψω να τους τα πω το βράδυ της Ανάστασης. Μην κατέβετε, μωρέ! Γιατί κατέβετε όταν έρχονται τα δύσκολα? Γιατί κατέβετε? Μην κατέβετε! Εδώ είναι ο Θεός! Εδώ είναι οι άγγελοι! Εδώ είναι η Παναγία! Εδώ είναι οι Άγιοι! Εδώ είναι η πίστη μας! Εδώ είναι η Εκκλησία μας! Μη φοβάστε! Όλα θα τα περάσουμε! Όλα! Όλα! Και του χρόνου το είδατε, μωρέ, ακόμα και απόψε καταφέραμε και τους ξεγελάσαμε και είμαστε όλοι μαζί. Ποιος το περίμενε ότι θα είμαστε όλοι μαζί? Ξέρετε πόσο πόναγα αυτόν τον καιρό που λειτουργούσα μόνος μου? Πόσο πόναγα! Και λέω, δεν γίνεται Ανάσταση, θα κάνουμε όλοι μαζί, γιατί το θέλει ο Θεός. Μα την κάνουμε, κολοβεί την Ανάσταση. Και Ανάσταση είναι, μωρέ. Μην βάζετε σκέψεις, μην χαλιέστε, γιατί και τώρα θα σας πω κάτι που θέλω να μην χαλαστείτε. Διότι για να κάνουμε έτσι την Ανάσταση θα πρέπει 10 η ώρα, λέει, να είστε στα σπίτια σας. Ωραία, να είστε στα σπίτια σας. Την Ανάσταση την κάναμε. Το Χριστός Ανέστη το είπαμε. Ο Θεός ήρθε, μας αγαπάει, είναι εδώ. Δεν ξέρω αν θα είμαι του χρόνου μαζί σας. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι και του χρόνου και κάθε χρόνο ο Θεός μας θα είναι μαζί σας και με σας και με τα παιδιά σας. Γι' αυτό λέω, μην κατέβετε, πίστη να έχετε και αγάπη. Αγάπη, αγάπη, τίποτα άλλο δεν θέλει ο Θεός. Αυτά λοιπόν, για να σας πω ότι για να κάνουμε απόψε Ανάσταση έπρεπε να χαρίσουμε κάτι. Πρώτον, τον μπέρδεμα της ώρας. Το χάρισε η Εκκλησία στους πονηρούς ίσως της πολιτείας. Και τους είπε, εμείς θα την κάνουμε την Ανάσταση, κι ας μην είναι 12 η ώρα το βράδυ. Τι νομίζουνε, μωρέ, ότι μας νοιάζει γιατί δεν είναι 12 το βράδυ? Το Χριστός Ανέστη το φωνάξαμε. Και δεύτερον,
Εμείς σαν Μητρόπολη μας κάλεσε ο Δεσπότης να θυσιάσουμε ακόμα ένα. Πονάω εγώ περισσότερο. Η εντολή της δικάς μου Μητρόπολης είναι, έτσι έκρινε σωστά, ο Παπαχρίστος ακούει, υπακούει, γιατί ξέρει ότι με την υπακοή θα πάμε στον Παράδεισο. Δεν έχω άλλον δρόμο εγώ, δεν ξέρω άλλον δρόμο. Αν χρειαστεί να κάνω επανάσταση, την καίω τη γούνα μου όποτε θέλετε. Το έχω μάθει κιόλας εκεί που πηγαίνω να καίμε τη γούνα μας εύκολα. Αλλά ό,τι έχει να κάνει με την Αγία μου Εκκλησία, δεν έχω άποψη. Γι' αυτό λοιπόν είπε η Μητρόπολη, θα κάνουμε την Ανάσταση, θα κάνουμε πανηγυρικά τον όρθρο, θα ακούσετε όλα τα Χριστός Ανέστη τώρα, που δεν τα ακούτε άλλη φορά, αλλά δεν θα έχει διακοινωνία απόψε. Πονάω. Πονάω που σας το λέω. Πονάω. Ούτε εγώ θα κοινωνήσω απόψε. Και θα περιμένω, όπως είπε η Μητρόπολη μου, να λειτουργήσω αύριο 8 με 9 το πρωί. Όσοι θα δείτε, θα κοινωνήσετε μαζί μου. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κοινωνήσετε. Μου είπανε στην Κερακαρού θα έχει διαλειτουργία. Άλλος Δεσπότης, άλλες σκέψεις, άλλος παπάς. Και στη Θεσσαλονίκη έχει διακοινωνία. Σε εμάς μας είπε ο Δεσπότης να το κάνουμε αλλιώς. Ναι, Δεσπότη μου, εγώ τα θυσιάζω όλα, γιατί το Χριστός Ανέστη ήταν πάνω από όλα. Το έζησα, το ζω, το απολαμβάνω. Χριστός Ανέστη, λοιπόν. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Και έλεγε ο Παπαφώτης, ο Παπαφώτης, πιστέψτε τον Παπαφώτη, θα κάνει μέγιστο σεισμό στις ψυχές και τις καρδιές όλων μας σε λίγο καιρό, γιατί ήταν από τους μεγαλύτερους Αγίους, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος για τον Παπαφώτη. Αυτός έφτασε εκεί που ήταν ο Μέγας Αντώνιος, τόσο σπουδαίος Άγιος. Όταν λέει περπατούσε στα δρομάκια της Μυτιλίνης και χοροπήδαγε και τραγουδούσε αναστάσιμος ύμνος, τραγουδούσε, χοροπήδαγε, κορνάρανε όλοι που τον βλέπανε και ξέρανε ποιος ήταν και αυτός φώναζε «Ο Χριστός αναστήθηκε, ο 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 Χριστός αναστήθηκε». Ναι. Ναι, έτσι το ζούσαν οι Άγιοι. Χριστός Ανέστη, λοιπόν. Ο Παπαχρίστος από εδώ και πέρα θα κανονίσει να είναι μόνιμα σε αυτόν τον τόπο, εδώ σε αυτό το σπιτάκι εκείνο το μικρό και θα σας περιμένει, λίγες μερούλες θέλω ακόμα, θα σας περιμένει μέρα νύχτα. Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμε λαϊ Πάσχα Κύριου Πάσχα εγάρ θανάτου προς ζωή και έγκης προς ουρανό Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν επί νίκη ονάδοντας.